Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την προσφώνηση. Θα είμαι μέσα στο χρόνο μου. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με την παρουσία τους με τιμούν εδώ και την Οργανωτική Αν Επιτροπή. Αν μπορεί να μιλάς στο μικρόφωνο για να ακούγονται στις καταγραφές. Ναι. Και ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και φέτος στα σεμινάρια ομάδων εργασίας. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις ομοιότητες και τις διαφορές στη μεθοδολογία εκτίμησης των νεότερων προσθετικών βαλβίδων. Οι νεότερες προσθετικές βαλβίδες πρακτικά είναι αυτές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της σοβαρής αορτικής στένωσης. Ξέρουμε πια ότι υπάρχουν βαλβίδες διακαθητηριακές που μπαίνουν είτε με μπαλόν είτε αυτοεκτισόμενες. Οι καρδιοχειρουργοί προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό και έχουν αναπτύξει και εκείνοι με τη σειρά τους τεχνικές, οι οποίες είναι ελάχιστα παρεμβατικές, με βαλβίδες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν με 3 ράματα και με χρόνο εξωσωματικής κυκλοφορίας μέχρι 30 λεπτά, σε μια προσπάθειά τους δηλαδή να ακολουθήσουν αυτή την έκρηξη που παρατηρείται σε αυτό το πεδίο. Και αυτό γιατί ξέρουμε με βάση κάποιες εκτιμήσεις ότι για το 2017, για παράδειγμα, 180.000 ασθενείς ελέγχθηκαν, δεν υπευλήθησαν σε μια τέτοια επέμβαση, αλλά ελέγχθηκαν στο κατά πόσο είναι υποψήφιοι να πάρουν μια από τις νεότερες αυτές βαλβίδες στην αορτική θέση. Βλέπετε και την Ελλάδα μέσα σε αυτό το χάρτη που αφορά την Αμερική και την Ευρώπη. Και βεβαίως δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το κομμάτι της μητροειδούς, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις, δεν είναι μια τεχνική η οποία έχει μπει αυτή τη στιγμή και δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη. Πάντως γίνονται και προσπάθειες οι βαλβίδες αυτές να αρχίσουν να τοποθετούνται και στη μητροειδή βαλβίδα, όταν για παράδειγμα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο ασβεστίου στη μητροειδή βαλβίδα και έχει τεχνικά προβλήματα ο χειρουργός για να μπορέσει να το αφαιρέσει. Ποιος είναι ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας? Ο κλασικός της ρόλος στην προσέγγιση ενός ασθενούς ο οποίος είναι υποψήφιος για χειρουργική αντικατάσταση είναι αυτός που λίγος πολύ ξέρετε. Σωστή επιλογή του ασθενούς, να ξέρουμε δηλαδή αν η βαρύτητα της βαλβιδοπάθειας είναι η ενδεδειγμένη, η εκτίμηση του δακτυλίου και κάτι σημαντικό, η προσπάθεια να αποφύγουμε το mismatch με τη βαλβίδα που θα μπει, οι συνυπάρχουσες παθολογίες, η μεταγχειρητική παρακολούθηση για το αν η βαλβίδα έχει το σωστό προφίλ, το αιμοδυναμικό και για τις επιπλοκές. Το κομμάτι της διεγχειρητικής παρακολούθησης στην αντικατάσταση της χειρουργικής βαλβίδας δεν είμαστε τόσο απαραίτητοι. Ελάχιστες φορές μας καλούν οι καρδιοχειρουργοί, παρά μονάχα όταν υπάρχει μια επιπλοκή να πάμε στην αίθουσα των χειρουργείων. Ενώ αντίθετα είναι πιο διευρυσμένος ο ρόλος της ηχοκαρδιολογίας όταν συζητάμε για τις νεότερες αυτές βαλβίδες. Βλέπετε εδώ με κόκκινα γράμματα είναι τα κομμάτια που έχουν προστεθεί στην προηγούμενη λίστα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η διεγχειρητική παρακολούθηση και συμμετοχή. Μπορεί η ηχοκαρδιολογία αυτή τη στιγμή να μην είναι μια 100% απαραίτητη μέθοδος η οποία θα πρέπει να είναι παρούσα μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο όταν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι κάνουν την τοποθέτηση αυτών των βαλβίδων. Όπως όμως θα δούμε παρακάτω, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει, ειδικά σε κέντρα που δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Συνιστούν δηλαδή οι ειδικοί ότι σε κέντρα που αναπτύσσουν αυτή τη μέθοδο και που δεν υπάρχει ακόμα συσσωρευμένη εμπειρία, η υπερηχογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης δικαιολογεί την φασαρία της γενικής αναισθησίας και της εισαγωγής ενός διεισοφάγιου ηχοβολέα, προκειμένου να μπορέσει να κατευθυνθεί καλύτερα ο επεμβατικός καρδιολόγος στη διαδικασία αυτή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, στο δικό μας το κέντρο, εμένα δεν με καλούν πια. Υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, να σας δείξω εδώ οδηγά σημεία, τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι για να θέσουν σε σωστό σημείο τη βαλβίδα. Και επομένως, έχει υποχωρήσει λίγο στο κομμάτι το περιεπεμβατικό ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας. Εγώ όμως θα αναφερθώ και σε αυτά μέσα στα επόμενα λεπτά. Ας δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία με ένα παράδειγμα, με έναν ασθενή 90 χρονών, σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδος, μικρή έως μέτρια συνυπάρχουσα ανεπάρκεια μητροειδούς, στόμιο 0,6, ψηλό Euroscore, είναι από αυτούς που θα παραπέμψουμε για διακαθητηριακή θεραπεία της σοβαρής αορτικής στένωσης. Σε αυτόν τον ασθενή δεν θα περιμέναμε βέβαια να δούμε μία
δίπτυχη αορτική βαλβίδα, είναι πολύ μεγάλος. Σε μικρότερες όμως ηλικίες μπορεί να είναι αυτό μια κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή είναι μια διαφορά σε σχέση με την αντικατάσταση στη χειρουργική της αορτικής βαλβίδος. Στη δίπτυχη αορτική βαλβίδα οι διακαθητηριακές μέθοδοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό παραβαλβιδικής διαφυγής. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι αυτός ο ασθενής δεν θα μπορούσε να υποβληθεί σε μια τέτοιου είδους επέμβαση. Η ανατομία της αορτικής ρίζας και του δακτυλίου είναι σημαντική. Ένα 25% των ασθενών που έχουν σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδος έχουν υπερτροφία του βασικού μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί δυσκολίες στον επεμβατικό καρδιολόγο στον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετήσει τους οδηγούς καθετήρες στο χώρο εξόδου και στην αορτική ρίζα, έτσι ώστε να τοποθετήσει σωστά τη βαλβίδα. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά για αυτό το θέμα, αν υπάρχει. Και βεβαίως το ασβέστιο, που μπορεί επίσης να είναι πολύ έντονο και το βλέπουμε βέβαια και με άλλες μεθόδους, αλλά μπορούμε να το δούμε και εμείς με την υπερηχοκαρδιογραφία. Αν είναι πολύ έντονο, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως μια ρήξη της αορτομητροειδικής συνέχειας. Η ανατομία της αορτικής ρίζας, που είναι ένα κρίσιμο κομμάτι στην επιλογή των ασθενών για την θεραπεία με διακαθητηριακή προσέγγιση της σοβαρής αορτικής στένωσης, είναι ένα πεδίο στο οποίο η αξονική αγγιογραφία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κληθούμε και εμείς να κάνουμε εκτιμήσεις για το μέγεθος του δακτυλίου και για και τις διαστάσεις του. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε τις σωστές μεθόδους στα χέρια μας για να το κάνουμε. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε αυτή την δυσδιάστατη στα δύο επίπεδα απεικόνηση του δακτυλίου, έτσι ώστε να περνάμε σωστά και στο μακρό άξονα της αορτικής ρίζας και της ανιούσης αορτής και στον εγκάρσιο για να μετρήσουμε σωστά το δακτύλιο. Τα 3D data sets με τα εξειδικευμένα software που μας δίνουν οι εταιρείες μπορούν να κάνουν αρκετά ακριβείς προσεγγίσεις για το μέγεθος του αορτικού δακτυλίου, προσεγγίσεις που πλησιάζουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια αυτές της αξονικής αγγιογραφίας. Άλλο ένα στοιχείο πληροφορίας που θα μας ζητηθεί, ενώ δεν μας ζητάτε, για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, όταν θα πάει ένας ασθενής για αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας με τον κλασικό χειρουργικό τρόπο, είναι το πώς είναι οι κόλποι του Βαλσάλβα, αν είναι αρκετά ευρείς για να φιλοξενήσουν τις εκφυλισμένες βαλβίδες, οι οποίες δεν αφαιρούνται, αλλά απλά συνθλίβονται στα άκρα της αορτικής ρίζας, και πόσο ψηλά είναι τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών, προκειμένου να μην έχουμε φαινόμενα απόφραξης κατά την έκπτυξη της βαλβίδος. Και αυτά τα δεδομένα κυρίως τα παίρνουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι από την αξονική αγγιογραφία, αλλά και εμείς με την τρισδιάστατη απεικόνηση μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις και κάποιες φορές θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ο ασθενής που σας έδειξα προηγουμένως μπήκε στο εργαστήριο. Εμένα δεν με βλέπετε πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά εδώ πέρα κανένα probe. Αλλά αυτό σας το δείχνω για να δείτε ότι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι έχουν τοποθετήσει τους οδηγούς καθετήρες, έχουν βάλει τη βαλβίδα, έχουν βάλει το βηματοδοτικό καλώδιο, έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο λίγο πριν κάνουν την έκπτυξη. Εάν ήμουν παρόν εγώ, θα έπρεπε να δώσω οδηγίες για το αν το οδηγό σύρμα είναι σωστά τοποθετημένο, να μην εμπλέκεται, για παράδειγμα, με τον μητροειδικό σχηματισμό και δημιουργία ανεπάρκεια μητροειδούς. Και βεβαίως, όταν θα γινόταν η έκπτυξη, να δώσω και εγώ πληροφορίες για το αν είναι σε σωστό ύψος τοποθετημένη η βαλβίδα, να μην είναι πολύ χαμηλά, να μην είναι πολύ ψηλά. Υπάρχουν συγκεκριμένα ύψη που πρέπει να κάθεται η βαλβίδα για να μπορέσει να είναι η επέμβαση αυτή επιτυχής. Εδώ βλέπετε ότι ο επεμβατικός καρδιολόγος προχωρά στην έκπτυξη της βαλβίδος. Ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα όμως θα μπορούσα να βοηθήσω είναι αν ομιγέννητο υπάρχει μια επιπλοκή. Παλιότερα υπήρχαν συχνότερες τέτοιου είδους επιπλοκές όπως η ρήξη του δακτυλίου και αιματώματα γύρω από τον αορτικό δακτύλιο ή την ανιούσα αορτή. Το υπερηχογράφημα εκεί θα ήταν σίγουρα απαραίτητο. Διαφορετικά θα τρέχω εγώ από το υπερηχογραφικό εργαστήριο να κατέβω κάτω στο αιμοδυναμικό για να δώσω κάποιες πληροφορίες. Άλλο ένα πεδίο λοιπόν που η ηχοκαρδιογραφία στις νεότερες αυτές τεχνικές μπορεί να βοηθήσει. Και αφού έχει εκτυχθεί η βαλβίδα, ο τρόπος με τον οποίο την προσεγγίζουμε είναι ανάλογος με αυτόν που θα κάναμε με την κλασική βιοπροσθετική βαλβίδα που έχει τοποθετηθεί χειρουργικά. Δηλαδή, βλέπουμε πώς κινούνται οι πτυχές, υπολογίζουμε την αιμοδυναμική λειτουργία, βλέπουμε τις άλλες δομές
και βεβαίως την ολική συστολική λειτουργία της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας. Μια διαφορά είναι ότι μας ενδιαφέρει και πώς κάθεται το stent, δηλαδή αν το σχήμα του είναι αυτό που θα περιμέναμε, ένα στρογγυλό όμορφο σχήμα ακριβώς στο επίπεδο του δακτυλίου, ή αν έχει μια παραμόρφωση που θα μας προειδεάσει μια πιθανή παραβαλβιδική ανεπάρκεια. Και αν είμαστε μέσα στο εργαστήριο με το διεισοφάγιο ηχοβολέα, μπορούμε να μετρήσουμε το χώρο εξόδου από το εξωτερικό άκρο του stent μέχρι το εξωτερικό άκρο του stent και βεβαίως να βάλουμε και το παλμικό δείγμα όγκου στη διαγαστρική μας προβολή, προκειμένου να κάνουμε την εξίσωση συνέχεια και να βρούμε το δραστικό στόμιο της βαλβίδας που μόλις έχουμε τοποθετήσει. Αυτές οι μετρήσεις, βέβαια, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις μπορούμε να τις κάνουμε και με το διαθωρακικό. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο κομμάτι μετά την επέμβαση. Υπάρχει πια μια ομοφωνία για το πώς πρέπει να χαρακτηρίζουμε το αιμοδυναμικό προφίλ των βαλβίδων αυτών και τις τυχόν επιπλοκές, παραβαλβιδική ανεπάρκεια για παράδειγμα ή άλλες επιπλοκές. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι όταν έχουμε ταχύτητες κάτω από 3 μέτρα ανά σεκόντ και μέση κλίση πίεσης κάτω από 20 μέτρα χιλιοστά στήλη σιδηραργύρου είμαστε καλά. Το Doppler Velocity Index είναι επίσης ένας δείκτης που πρέπει πάντα να υπολογίζουμε, πρέπει να είναι πάνω από 0,35 και είναι πολύ σημαντικό, όπως κάνουμε και στις κλασικές βιοπροσθετικές βαλβίδες, να κάνουμε μια καλή αιμοδυναμική εκτίμηση της βαλβίδος στο εξιτήριο του ασθενούς ή ένα μήνα μετά, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτύπωμα της λειτουργίας της βαλβίδος για μελλοντική σύγκριση. Σε ό,τι αφορά τις παραβαλβιδικές διαφυγές, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε κλασικά στην εκτίμηση των προσθετικών βαλβίδων. Βλέπετε και εδώ αυτός ο αλγόριθμος μοιάζει πολύ με τον αλγόριθμο που έχει περιγραφεί πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σε αυτό το recommendation paper του 2016 και για την παραβαλβιδική διαφυγή. Επομένως, σε αυτό το σημείο έχουμε πολλές ομοιότητες. Μια όμως ουσιώδη διαφορά και στα επόμενα 2 λεπτά θα ασχοληθώ με αυτό είναι η παραβαλβιδική διαφυγή. Ξέρουμε ότι είναι η αχίλιος πτέρνα αυτών των τεχνικών, γιατί σχετίζεται με χειρότερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επειδή είναι τεχνικά δύσκολο να την προσεγγίσεις, υπάρχουν και συμπληρωματικές μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε αυτού του είδους την εκτίμηση ορθά. Βλέπουμε εδώ ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη μορφολογία του stent, τον αριθμό και την κατεύθυνση των jets, το εύρος του jet που βλέπουμε στο χώρο εξόδου και βεβαίως ο βασικός δείκτης που αφορά την έκταση που έχει παραβαλβιδική διαφυγή στην περιφέρεια του δακτυλίου είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να σημειώνουμε. Τεχνικά στοιχεία, αν είμαστε εδώ πολύ ψηλά δεν βλέπουμε καθόλου ανεπάρκεια, αν είμαστε εδώ πολύ χαμηλά βλέπουμε μεγάλη ανεπάρκεια, πρέπει να είμαστε στο σωστό σημείο για να δούμε τη σωστή ανεπάρκεια. Άλλα τεχνικά στοιχεία, όταν έχουμε πολλαπλά jets τα οποία έχουν και μη παράλληλη πορεία μέσα στο χώρο εξόδου μπορεί να μας μπερδεύουν. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα για το αν η έκταση στην περιφέρεια του δακτυλίου είναι σημαντική ή αν είναι το εύρος που έχει αυτή η παραβαλβιδική ανεπάρκεια. Είναι θέματα τα οποία συζητώνται και γίνονται και αντικείμενα δημοσιεύσεων. Και βεβαίως πρακτικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για να αναδείξουμε καλά την παραβαλβιδική διαφυγή θα πρέπει να πάρουμε πολλές τομές. Γιατί δεν αρκεί μόνο ο βραχής άξονας, πρέπει να έχουμε την κλασική κατά τον μακρό παραστερνικό, την 5 και την 3 κιλοτήτων, για να μπορέσουμε να δείξουμε την όποια παραβαλβιδική διαφυγή έχουμε παντού. Εδώ στον ασθενή μας έχουμε μια πολύ μικρή, η οποία επιβεβαιώνεται και εδώ, όπως βλέπετε, μια πολύ μικρή διαφυγή εδώ. Επομένως, είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και συμπερασματικά. Διαφορετική τεχνική στην εμφύτευση αυτών των βαλβίδων απαιτεί από την ηχοκαρδιογραφία να δίνουμε πρόσθετες πληροφορίες και πολλές φορές διαφορετικές πληροφορίες. Οι ομοιότητες είναι ότι ο βασικός τρόπος αιμοδυναμικής εκτίμησης είναι ο ίδιος. Οι διαφορές θα έλεγα ότι είναι στην επιλογή κάποιων ασθενών, στην περιεπεμβατική υποστήριξη και βεβαίως στην εκτίμηση της παραβαλβιδικής διαφυγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κούνα για αυτή την εξαιρετική ομιλία. Τώρα το θέμα ήταν βέβαια νέοι τύποι προσθετικών βαλβίδων, ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές. Νομίζετε ότι υπάρχει διαφορά εκτίμησης
τις μεθοδολογίες που αναφέρατε, αν είναι, ας πούμε, όσον αφορά τις βαλβίδες TAVI, άμα είναι η βαλβίδα της Core Valve ή Edwards, υπάρχουν διαφορές που πρέπει ο ηχογραφιστής να επικεντρωθεί στη μία ή την άλλη βαλβίδα, σύντομα. Ναι, επειδή έχουν τεχνικά κάποιες μικρές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εμφυτεύονται αυτές οι βαλβίδες, θα πρέπει ο υπερηχογραφιστής να γνωρίζει την τεχνική. Ότι, για παράδειγμα, οι αυτοεκτισόμενες είναι λίγο ψηλότερα από το δακτύλιο. Τα στάδια στα οποία ακολουθεί ο επεμβατικός καρδιολόγος για να εμφυτεύσει αυτές τις βαλβίδες, γιατί είπαμε ότι μπορεί να εμπλακεί σε κάποια από αυτά τα σημεία όλης αυτής της διαδικασίας. Η κυρία Μαλντοβάν, που είναι και σχολιάστρια, και σύντομα όμως, κάμεν ένα λεπτό. Πολύ ωραία ομιλία. Στην εκτίμηση της σοβαρότητας της στένωσης αορτής, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν είναι να μετρήσουμε το LVOT diameter, διότι εκεί δηλαδή γίνονται τα περισσότερα λάθη. Γι' αυτό υπάρχουν μελέτες και έχουμε δει και στο Ιπποκράτη ότι μετρώντας το Fusion AVA, το οποίο παίρνει το LVOT area από την αξονική, μπορεί να έχει μια πιο μεγάλη ακρίβεια την εκτίμηση της σοβαρότητας της στένωσης αορτής, κυρίως σε έναν ασθενή ο οποίος είναι συμπτωματικός, αλλά με τούτη βρίσκουμε μέτρια στένωση αορτής, όπως και επίσης, όπως έδειξες από την Τιχάν τη μελέτη, ότι με 3D ισοφάγιο, με 3D reconstruction, γίνεται ακριβή μέτρηση του LVOT. Και ένα δεύτερο, όσο για την εκτίμηση της παραβαλβητικής ανεπάρκειας αορτής, επειδή με το ισοφάγιο δυσκολευόμαστε να απεικονίσουμε, ένας τρόπος καλός είναι το να βάλεις το explain στο LVOT και να δεις ακριβώς από πού είναι το jet της ανεπάρκειας, το short axis που θα βγάλει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Προχωρούμε. Ευχαριστώ.